«Δεν είναι η καλύτερη εποχή να λες πράγματα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ», δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός, στη διάρκεια ενημέρωσής του στη Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας, σχετικά με νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο για κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας, σχετικά με την ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία του Κέντρου Αριστείας Ναυτικής Ασφάλειας, μεταξύ άλλων, είπε: «Η συγκυρία, λένε κάποιοι, δεν είναι η σωστή, μα έχουμε να κάνουμε, όπως σας είπα, με μια συμφωνία για τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου κέντρου αριστείας και τη συμμετοχή της χώρας σε αυτό. Δηλαδή, οι σχέσεις με την Τουρκία ήταν ρόδινες όταν πριν από 2 μήνες ήρθαμε να εισηγηθούμε την ψήφιση της δημιουργίας κέντρου αριστείας αντιπυραυλικής άμυνας στην Κρήτη, με τη συμμετοχή Τούρκου αξιωματούχου, επειδή, όπως είπαμε και τότε, πρόκειται για νατοϊκή οντότητα, όχι νατοϊκή δομή, αλλά συναφή με το ΝΑΤΟ οντότητα, και εκεί θα είχαμε και συμμετοχή της Τουρκίας, που όπως και να το κάνουμε, μας αρέσει δεν μας αρέσει, το θέλουμε δεν το θέλουμε, είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και επομένως διέπεται από το πλέγμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τη θέση της αυτή. Δεν ήταν πριν από 3-4 μήνες ρόδινες οι σχέσεις με την Τουρκία. Αντιθέτως, ο καιρός της έντασης ήταν πιο κοντά χρονικά πριν από 3-4 μήνες. Και αν οι γεωπολιτικές εξελίξεις άλλαξαν λίγο τον τρόπο με τον οποίο πολλοί σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ βλέπουν τη θέση της Τουρκίας, αν αυτό ισχύει, τότε αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να συνηγορήσει για έναν ακόμα λόγο υπέρ της σύναψης και της προώθησης από τη Βουλή αυτής της συμφωνίας. Ξέρετε, δεν είναι η καλύτερη εποχή να λες πράγματα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Διότι αυτή την εποχή οι σύμμαχοι, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε όχι, θέλουν να εξασφαλίσουν ότι η Τουρκία παραμένει προσδεμένη στο άρμα του ΝΑΤΟ. Αν παραβλέπουν κάποιες συμπεριφορές της Τουρκίας, φερειπίν η αγορά των ρωσικών πυράβλων S-300 ή όχι, είναι δικό του ζήτημα να αξιολογήσουν. Εμείς θα λέμε αυτά που έχουμε να λέμε, θα αιτιολογούμε τις ενστάσεις μας, τις επιφυλάξεις μας. Θα ζητούμε πάντα να μεταβάλει η Τουρκία προς το καλύτερο στοιχεία συμπεριφοράς της, λιγότερη προκλητικότητα, λιγότερη επιθετικότητα, λιγότερες εμπριστικές δηλώσεις, λιγότερες συμπεριφορές όπως οι παραβιάσεις του εναέριου μας χώρου ή οι υπερπτήσεις που αυτό το διάστημα ήταν και πολλές από μέρους τους. Θα ζητούμε πάντα τα ίδια. Από εκεί και πέρα όμως, όπως σας είπα, υπάρχει και η γενικότερη εικόνα», είπε ο Υπουργός. Ως nemesishd θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι παρά την ανάλυση από τον ίδιο τον Υπουργό των όσων δήλωσε, καλό θα ήταν άτομα με ένα τέτοιο αξίωμα να είναι πιο προσεκτικά στις διατυπώσεις τους. Εν μέσω των συνεχών προκλήσεων από την Τουρκία, στις οποίες και ο ίδιος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε, δεν μπορεί ένας Υπουργός Άμυνας να λέει επιλέξει ότι δεν μπορεί να μιλήσει εναντίον της Τουρκίας και να δίνει στη γειτονική χώρα υλικό για να χρησιμοποιήσει στην προπαγάνδα της. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.